Είναι. Τώρα, Μωυσή, η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε ενδιαφέρον το άρθρο σου στην NDP Ναυτεμπορική, όπου ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Κάθε μπαμ στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μας έτσι 2-3 στοιχεία που είναι ενδεικτικά του συσχετισμού της ενεργειακής παγκόσμιας επάρκειας σε σχέση με το Ιράν. Γιατί ήδη το Ιράν έχει δείξει από την άλλη πλευρά τα δόντια του και το μεγάλο ερώτημα είναι αν γενικευτεί αυτή η σύγκρουση, τι θα γίνει με τα ενεργειακά ζητήματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι Μέση Ανατολή και πετρέλαιο κοντεύουν να γίνουν εισαγωγικά συνώνυμες λέξεις, γιατί θα έλεγα από την εποχή που άρχισαν να ανακαλύπτονται τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, έμεσα ή άμεσα, οι συγκρούσεις στην περιοχή αυτή συνδέονται με αυτό το πολύτιμο, αν μπορώ να πω, αγαθό για την παγκόσμια οικονομία. Τώρα όμως να πάμε πραγματικά στα τρέχοντα για τις ανησυχίες για το Ιράν. Όλοι οι αναλυτές λένε ότι βραχυπρόθεσμα, εάν μπει το Ιράν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη σύγκρουση, θα φτάσει το πετρέλαιο στα $100 το βαρέλι. Τώρα είναι λίγο κάτω από 92. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο Brent από την Παρασκευή, λόγω απελευθέρωσης ομήρων, λόγω της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αυτό το οποίο είναι παράξενο γενικώς, φυσικά το θέμα πετρελαίου στη Μέση Ανατολή είναι και θέμα ψυχολογικό. Φυσικά το Ισραήλ και η Γάζα και ευρύτερα θα έλεγα η Παλαιστίνη δεν έχει κοιτάσματα πετρελαίου, δεν έχει αξιόλογα κοιτάσματα πετρελαίου. Όμως και ξενίζει, και, δηλαδή και εγώ στο ρεπορτάζ για να γράψω και το άρθρο έψαξα κάποια στοιχεία, διότι με ξένησε το ότι οι αναλυτές λέγανε για το Ιράν ότι μπορεί να λείψουν 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την αγορά πετρελαίου, γνωρίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων, ειδικά μετά το 2018 που στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκε στην εξουσία τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και αποσύρθηκε και από τη Συμφωνία την Πυρηνική του 2015 και επανέφερε κυρώσεις και κατά των εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, εκτός ότι υπήρχε ένα κλίμα λίγο πιο χαλαρό επί Biden στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, το Ιράν προμηθεύει την Κίνα με πετρέλαιο και μάλιστα με τιμές έκπτωσης, κάτι αντίστοιχο που κάνει και η Ρωσία και την Ιαπωνία. Και γενικά παραμένει, παρά τις διεθνείς κυρώσεις, σημαντικός παίκτης. Πολλές φορές παρακάμπτηκε τις κυρώσεις, είτε με μεταφορά ιρανικού πετρελαίου μέσω άλλων πλοίων, με πλαστογράφηση εντύπων, σύνοτι παραστατικών, συγγνώμη, όχι εντύπων, παραστατικών. Επίσης, εάν έχουμε περιστατικά αυξημένα, σαν αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάποιοι πύραυλοι φέρονται να εκτοξεύτηκαν από την Ιεμένη από τους αντάρτες Χούθη που στηρίζονται από το Ιράν κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Σίγουρα θα έχουμε προβλήματα στην ναυσιοπλοή, άρα και στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ομάν, του Ορμούς, μάλιστα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις μεταφορές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η αγορά πετρελαίου λειτουργεί και λίγο παρορμητικά. Και πάντα στην Μέση Ανατολή, όταν ακούγεται ότι κλιμάκωση, πιθανότητα, η αγορά λειτουργεί παρορμητικά και γι' αυτό βλέπουμε τις πολλές μεγάλες αυξομοιώσεις στην τιμή του πετρελαίου. Την προηγούμενη εβδομάδα συνολικά είχαμε πάνω από 1% άνοδο στις τιμές. Και βέβαια όλοι θυμούνται τις πολύ μεγάλες κρίσεις της Μέση Ανατολής. Το 1973 είχαμε εμπάργκο από τη Σαουδική Αραβία, η πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση με τεράστιες επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Δεν διαφαίνεται φυσικά κάτι τέτοιο ούτε κατά διάνοια στη σημερινή συγκυρία. Και βέβαια το 1979 με την Ιρανική Επανάσταση και την ανατροπή του Σάχη, το ιρανικό πετρέλαιο για αρκετό καιρό, όσο κρατούσε η αναστάτωση και με το νέο καθεστώς σύγκρουση θα λέγαμε με τη Δύση, είχε μείνει εκτός παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς. Όλα αυτά είναι αρκετά και μόνο για να δημιουργούν αυτόν τον απρόβλεπτο ψυχολογικό παράγοντα με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές και έτσι να βλέπουμε αυτές τις μεγάλες αυξομοιώσεις. Σε ένα θετικό νέο να γίνεται κάποια αποκλιμάκωση, σε ένα αρνητικό μεγάλη άνοδο. Να πούμε τώρα, να συμπληρώσουμε στο διπλωματικό πεδίο και στο διπλωματικό μπαράζ επαφών που είναι σε εξέλιξη, Μωυσή, ότι περιμένουμε να φτάσει στο Ισραήλ ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, όπως είπες, αλλά παραλλήλως θα έχει επαφές με το Ιράν και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ. Και αυτό είναι η συνέχεια ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε από Κίνα, πήγε Νότιο Κορέα και συνεχίζει προς το Ιράν.
Ναι, τα ταξίδια αυτά τα ρωσικά βέβαια έχουν να κάνουν περισσότερο στη σύσφιξη σχέσεων πρώτον στην Κίνα, Ρωσίας, Κίνας, ακόμα και Βόρειας Κορέας. Η Ρωσία προσπαθεί να συμπτύξει ένα είδος άξονα, αν μπορώ να το πω έτσι, φιλικού προς αυτήν. Και στο Ιράν βέβαια ο βασικός λόγος επίσκεψης είναι η προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης που δημιουργήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν με το πρόσφατα επεισόδια που είχαμε πριν τα γεγονότα της Γάζας με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Παρόλα αυτά βέβαια είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Λαυρόφ θα συζητήσει και με το Ιράν το θέμα την κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Η ίδια η Ρωσία, να πούμε ότι έχει κάποιες σχέσεις με τη Χαμάς, και η ίδια η Ρωσία γράφτηκε πριν, νομίζω την Παρασκευή αν θυμάμαι καλά, στην εφημερίδα Ισβέστη, ότι και η Ρωσία επιχειρεί να μεσολαβήσει και ενδέχεται να έχουμε κάποιες, ότι προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να μεσολαβήσει ώστε η Χαμάς να αφήσει κάποιους τουλάχιστον από τους ομήρους. Βλέπουμε ότι όλες οι χώρες που διατηρούν κάποιες σχέσεις με τη Χαμάς προσπαθούν και αυτές μέσω πολλών καναλιών να παίξουν αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο, όχι μόνο φυσικά προς όφελος της όποιας σταθερότητας και αποκλιμάκωσης, αλλά φαντάζομαι για να κερδίσουν και αυτές οι χώρες πόντους στη διεθνή δικαιωματία, χώρες οι οποίες είναι δακτυλοδεικτούμενες, έτσι. Μωυσή, ναι. Διάβαζα μια ανάλυση στο Bloomberg Economics και το συνδέω με αυτό που είπες εσύ τώρα, δηλαδή ότι το Ισραήλ αλλά και στη λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει μεγάλη προμήθεια πετρελαίου από εκεί. Το πρόβλημα είναι αν η Τεχεράνη μειώσει την παραγωγή της. Στο Bloomberg Economics λοιπόν έλεγε ότι αυτό το έλλειμμα, αν η Τεχεράνη αποφασίσει να μειώσει την παραγωγή της, θα μπορούσε να καλυφθεί από το πλεόνασμα της παραγωγής από χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία. Ισχύει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να εξισορροπηστεί λίγο η τιμή που τελικά θα φτάσει στο βαρέλι? Ναι, θεωρητικά ναι, γιατί η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία για παράδειγμα πριν την πρόσφατη έτσι, κατάσταση, πριν από μερικούς μήνες, έχουν μειώσει την παραγωγή με στόχο να ανεβάσουν τις τιμές, όχι στα ύψη, γιατί είχαν αρχίσει και αποκλιμακωνόντουσαν οι τιμές πετρελαίου, πέφτανε, φοβούμενες πρώτον μια παγκόσμια ύφεση και προσπαθούσαν να πετύχουν μια σταθεροποίηση. Ναι, αυτό είναι εφικτό, αλλά τουλάχιστον εάν το πρώτες στιγμές, αν μπορώ να πω έτσι, των συγκρούσεων αυτών, επειδή η αγορά λειτουργεί παρορμητικά και επειδή αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, αν και μην το ξεχνάμε, το πετρέλαιο, έτσι, οι τιμές που αναφέρουμε είναι χρηματιστηριακές στην ουσία τιμές. Παρ' όλα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στην αγορά. Πολλές φορές οι τιμές, ξέρω από ανθρώπους της αγοράς, αλλάζουν ακόμα και εν πλώ, δηλαδή μπορεί να έχει φύγει ένα τάνκερ και έχει κλείσει το φορτίο, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις ειδικά αλλάζουν οι τιμές. Και βέβαια το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, ότι πολλές φορές διαβάζουμε για άνοδο του πετρελαίου και πριν καλά-καλά και εμείς συνειδητοποιήσουμε, ενώ δημοσιογραφικά, ότι έχει ανέβει το πετρέλαιο, βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδο στις τιμές, για παράδειγμα, της βενζίνης. Ας μην αναφέρω για τα άλλα προϊόντα, επειδή αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, επειδή περισσότερο οδηγούμε αυτοκίνητα και μας αποτυπώνεται η τιμή. Βέβαια, εάν φτάσουμε σε μια κατάσταση μεγάλης κλιμάκωσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση επιτρέψτε μου να πω, ίσως το ζήτημα του πετρελαίου να είναι δευτερεύον μπροστά στην προσπάθεια που θα κάνει γενικότερα ο διεθνής παράγοντας να αποκλιμακώσει μια ακόμα πιο εκρηκτική, αν μπορώ να πω έτσι, πολεμική και στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή. Μέρα-μέρα, όπως πολλά ζητήματα το πάμε πλέον την τρέχουσα εποχή. Μωυσή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή σου μέρα, Μωυσή. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Πάμε και μια